Πάω στη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Η φίλη μου η Ζωζό εξήλθε την Παρασκευή από το νοσοκομείο. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι μου έκανε μια μεγάλη χάρη η Ζωζό μέσω του κυρίου Χάρη Αργυρού και μας έκανε ένα δώρο. Και στην εκπομπή και σε μένα, διότι έχουμε έτσι πολύ καλή, ζεστή φιλική σχέση. Αλλά κυρίως μέσω της εκπομπής μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ήθελα να δώσει ένα μήνυμα σε όλους όσοι πεθαίνουν τους ανθρώπους πριν την ώρα τους. Επίτρεψέ μου, Ζωζό, τώρα που με βλέπεις από το σπίτι, να το πω. Διότι αυτά που ακούγονται από τους αυτόκλητους σωτήρες, δημιουργούς, δεν ξέρω τι να πω εγώ, του διαδικτύου. Την είχαν τελειώσει. Δεν θα βγει ποτέ από το νοσοκομείο. Δεν μπορεί να κουνήσει το ένα χέρι, το άλλο χέρι, το άλλο πόδι, το στόμα. Δεν μπορεί να γράψει κτλ. Κτλ. Η Ζωζό λοιπόν, την Παρασκευή το μεσημέρι, κύριοι, οι οποίοι τελειώνετε ανθρώπους πριν έρθει η ώρα τους. Όλοι κάποια στιγμή θα φύγουμε από το μάτιο κόσμο. Δεν έχει έρθει η ώρα της Ζωζός ακόμα, το έχω ξαναπεί. Τουλάχιστον τώρα. Ο Θεός ξέρει. Λοιπόν, την είχατε τελειώσει. Δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί τώρα, δεν μπορεί το άλλο. Τι έκανε λοιπόν η Ζωζό. Βάφτηκε, ντύθηκε κοκέτα, όπως πάντα, και επέτρεψε στον Χάρη Αργυρό να γυρίσει το κινητό και να δώσει ένα μήνυμα κανονικά, on camera που λέμε, στην εκπομπή μας και μέσω της εκπομπής μας σε όλο το κοινό που την αγαπάει αφενός και αφετέρου και σε όλους όσοι την είχατε τελειώσει. Καλημέρα σας. Παρακαλώ πολύ αποκλειστικά να δούμε τη Ζωζό την ίδια κανονικά την Παρασκευή, πανέμορφη, να δίνει το δικό της μήνυμα βγαίνοντας την ώρα που βγαίνει από το νοσοκομείο. Παρακαλώ πολύ. Είμαι καλά. Επανερχόμαστε. Φύγαμε. Ναι. Φύγαμε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που πεθαίνει δεν μπορεί να γυρίσει στην κάμερα και να πει είμαι καλά, να δώσει τις ευχές του, να βαφτεί, να μπορέσει το ορό στο καπελάκι, να κάνει βάψιμο, να βγάλει τα γυαλιά, γιατί πολλές φορές πολύ άρρωστοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν στα μάτια. Χωρίς γυαλιά εδώ, μας δίνει το φιλί σε εμάς και δίνει το φιλί σε όλο τον κόσμο. Χαμογελαστή, ευδιάθετη, δηλαδή φαίνεται ότι τα άκρα περιποιημένα. Η εικόνα της είναι ενός ανθρώπου υγιούς. Και κλείνει τα στόματα, έτσι. Κλείνει τα στόματα με αυτό. Δείξτε και κάποιες φωτογραφίες, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουμε αποκλειστικά στην εκπομπή μας εκεί στο νοσοκομείο που βγαίνει από το νοσοκομείο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τώρα είναι με το Χάρη Αργυρό. Είναι και κάποιες φωτογραφίες με το νοσηλευτικό προσωπικό, βλέπουμε εδώ. Κοκέτα κανονική, έτσι. Λοιπόν, Χάρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ζωζό μέσω εσού. Που... Και αυτή σας ευχαριστεί. Που δείξαμε το βιντεάκι αυτό. Αποκλειστικό να δούμε λοιπόν ότι η Ζωζό είναι μια χαρά. Έτσι, πες μου πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο η Ζωζό. Ήταν μέσα στο σπίτι για να αναρρώσει ή βγήκε έξω σε κανένα ταβερνάκι. Όχι, ήθελε να ευχαριστηθεί την κρεβατάρα της. Ναι. Γιατί μόνο εκεί ξεκουράζεται πραγματικά. Και τώρα, χθες το βράδυ που φάγαμε και ήπιαμε στο σπίτι, μου λέει εντάξει, αρκετά το σπίτι. Τώρα από αύριο με βγάζεις έξω. Άρα από σήμερα αρχίζετε εξόδους, δηλαδή. Από αύριο, από αύριο. Είναι προχερός ο καιρός, καλύτερα από αύριο. Καλύτερα από αύριο. Άρα ναι. Λοιπόν έχει επανέλθει πλήρως. Ήταν μια κακιά παρένθεση η οποία έκλεισε. Mm. Είναι μια χαρά. Έβαλε μυαλό, θα τρώει καλά τώρα η Ζωζό. Τρώει. Τρώει έτσι. Έχει όρεξη πάντως, έτσι έχει κοπεί όρεξη. Τρώει κανονικά. Τρώει καλύτερα. Τώρα είναι μια χαρά, ναι, τρώει καλύτερα και είναι και ακόμα πιο δυνατή, γιατί αυτές οι εικόνες είναι από την Παρασκευή το μεσημέρι. Ναι, ναι, τώρα ναι. Έχουμε Δευτέρα πρωί, έχει δυναμώσει και μια εικόνα χίλιες λέξεις. Δηλαδή πραγματικά. Θα κάνει κάποια εμφάνιση, θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της. Φυσικά θα συνεχίσει ό,τι έχει αφήσει. Δεν σταματάει κάτι γιατί η Ζωζό. Χάρη μου, είχε αφήσει πίσω της όλα αυτά τα δημοσιεύματα που γράφτηκαν όλες αυτές τις μέρες και ενδεχομένως να τις στεναχώρησαν κιόλας. Όχι ενδεχομένως, φαντάζομαι ότι στεναχώρησαν. Φυσικά και τις στεναχώρησαν, αλλά η Ζωζό απαντάει πάντα με την εικόνα της. Όποιος κοιτάξει την εικόνα της αυτή τη στιγμή βγαίνοντας από το νοσοκομείο, βλέπει μια γυναίκα δυνατή. Και όρεξη για τη ζωή. Δεν έχει να πει κάτι άλλο για τη Ζωζό. Ναι, ναι, πάρα πολύ κομψή, πάντα κομψή. Στο νοσοκομείο την κυνηγούσαν όλοι, νοσηλεύτριες, ασθενείς σηκώθηκαν από το κρεβάτι που δεν έπρεπε να σηκωθούν για μια φωτογραφία και ήσταν να τους χαιρετήσει. Πόσα selfies έβγαλε μέσα στο νοσοκομείο η Ζωζό? Αμέτρητες. Τραγούδησε και στους γιατρούς, Χάρη μου, ισχύει αυτό. Φυσικά, και θέλω να αναφέρω τους γιατρούς γιατί μου το είπε χθες το βράδυ. Ναι. Και θέλει να τους αναφέρουμε γιατί ο κύριος Παναγιώτης Παπαναγιώτου, η κυρία Δήμητρα Παπαδημητρίου και ο κύριος Αντώνης Καραμπιάνης και φυσικά ο προσωπικός της γιατρός κύριος Παναγόπουλος
τους βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή και σε φωτογραφία, είναι αυτοί που αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχαμε εδώ τη Ζωζό να την κοιτάμε και να την θαυμάζουμε. Μάλιστα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Τα φιλιά μας να τις δώσεις. Και φυσικά. Άμα βγείτε κανένα βράδυ, πάρτε με ένα. Φυσικά, τι σε βλέπει αυτή τη στιγμή. Έχει ξυπνήσει και τρώει το πρωινό. Ζωζό μου, την αγάπη μου. Άμα βγείτε μέσα στη εβδομάδα, πάρτε κανένα τηλέφωνο να έρθουμε και εμείς μαζί να φάμε. Χωρίς κανένα. Εννοείται. Τα φιλιά μας. Σας ευχαριστώ. Σιδερένια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τα περαστικά.